χωρίς τις περιοχές για άλλη μια φορά, για να δείξουμε το ενδιαφέρον μας, αλλά κυρίως τη στήριξή μας στους σπουδαστές, οι οποίοι, ειλικρινά το λέω, είναι αξιέπαινοι, γιατί παλεύουν για ένα μόνο πράγμα, για να είναι πραγματικά φοιτητές όπως τους αξίζει, διότι πέρασαν με πανελλήνιες εξετάσεις σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα και αυτή τη στιγμή δεν έχουν κανένα δικαίωμα από ό,τι έχουν υπόλοιποι φοιτητές. Για να μιλάμε πιο καθαρά. Τα παιδιά αυτά θα μπορούσαν σίγουρα να περάσουν σε οποιαδήποτε άλλη σχολή. Ήθελαν αυτή τη σχολή και τους ρόδους, γιατί τους αρέσει το επάγγελμα που θα κάνουν να είναι πραγματικά με τις σπουδές που πρέπει να είναι και κυρίως για να επιβεβαιώσουν αυτό που όλοι λένε και κυρίως αυτό που λέει η αγορά εργασίας. Τι, ότι από τις δύο αυτές σχολές, της Κρήτης και της Ρόδου, βγαίνουν πραγματικά στελέχη για τον τουρισμό, τα οποία κρατούν επάξια και στηρίζουν επάξια αυτό που όλοι λέμε τη βαθιά βιομηχανία της χώρας. Θεωρώ ότι είναι ανεπίτρεπτο τα παιδιά αυτά να μην έχουν φοιτητικό πάσο, να μην μπορούν να κάνουν τα πτυχιακό, να μην μπορούν τελευταία αποτυχήματα ούτε καν το Εράσμος να χρησιμοποιήσουν. Και κυρίως να είναι μια σχολή να παίρνουν ένα πτυχίο το οποίο είναι αδιαβάθμιστο, όταν ακόμα και τα ΙΕΚ έχουν διαβάθμιση. Θεωρώ ότι αυτό το αόρατο χέρι που έχουν ξαναπεί, που εδώ και χρόνια προσπαθεί να κρατήσει αυτή και την άλλη σχολή έτσι όπως θέλουν, δεν πρέπει να συνεχιστεί και δεν πρέπει πια να το επιτρέπουν. Είμαι αισιόδοξος, γιατί και η τοπική κοινωνία και τη Ρόδου είναι σίγουρος, αλλά όχι μόνο η τοπική κοινωνία, γιατί αυτές οι σχολές δεν απευθύνονται μόνο στην αγορά εργασίας των τοπικών κοινωνιών μας. Απευθύνονται στη βαθιά βιομηχανία της χώρας, στον τουρισμό. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή τη φορά θα πρέπει πραγματικά να πιστέψουμε και να προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βρούνε και τα παιδιά το δίκαιο τους, αλλά και εμείς να αισθανόμαστε ότι έχουμε μια σχολή στην περιοχή μας, η οποία πραγματικά δίνει αυτά που δίνει.